δε θα έρθουν γνωστοί. Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσουν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη 28 Μαρτίου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου με τον Μάκη Κουρή. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχει και σήμερα μπόλικα η επικαιρότητα. Ασφαλώς. Φροντίζουν. Αρχίζουμε από τη Βουλή και τις προανακριτικές που αρχίζει και βρέχει. Ασφαλώς. Μας πάει κάποια χρόνια πίσω, αλλά νομίζω ότι τα προβλήματα δεν γίνονται με τις προανακριτικές. Βέβαια, όποιοι έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι, να πάνε στην εισαγγελία, στη δικαιοσύνη και να αποφασίσει τη δικαιοσύνη και να μην παίζονται παιχνίδια πολιτικά, διότι τα ζήσαμε και τη δεκαετία του 80 και τελικά όποτε έγιναν αυτές τις ιστορίες δεν έβγαλε το αποτέλεσμα που είχε προαναγγελθεί. Σήμερα είναι η προανακριτική για τα εξοπλιστικά, για τον Παπαντονίου και έπονται και άλλες και για την Οβάρτης και για τον Δινάρ την επόμενη εβδομάδα. Επομένως θα έχει δουλειά η Βουλή και αν δεν νομίζουν ότι ο κόσμος με αυτές τις παραπομπές θα ξεχάσει αυτό που περνάει κάθε μέρα. Βέβαια, εμένα μας πούνε ότι δίνουμε άφηση αμαρτιών σε όποιον έχει βάλει το δάχτυλο στο μέλι, κάθε άλλο παρά ισχύει για μας. Όποιος έχει ευθύνες, η δικαιοσύνη είναι ανοιχτή και βλέπουμε ότι και εκεί έχει πάρει φωτιά η ιστορία της κυρίας Ράικου. Διατάχθηκε από την πρόεδρο του Αριουπάγου πειθαρχική έρευνα των καταγγελιών Ράικου και Ζαμανίκα. Είναι η ανακρίτρια Ζαμανίκα, που η οποία σε αναφορά της είχε γράψει ότι η κυρία Ράικου δεν της είχε δώσει όλα τα στοιχεία που βρήκε από την έφοδο που έκαμε στο σπίτι του κύριου Γιακουνάκου. Είναι ένα θέμα αυτό, Σπύρο. Θα ζήσουμε να πει πού θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Το πιο καυτό θέμα είναι η ΔΕΗ. Βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι βουλευτές, δύο στις Βόρειες Ελλάδος, εκεί που είναι τα λατομεία, που είναι τα ορυχεία, είναι στο πόδι και για να καθησυχάσει τον κόσμο πάνω στην Κοζάνη, μεταβαίνει την Παρασκευή ο κύριος Σταθάης, ο Υπουργός Ενέργειας, αφού προηγουμένως είχαν κατέβει στο γραφείο του. Οι βουλευτές είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα για την πώληση της ΔΕΗ, για να σε πούλημα. Εμείς έχουμε η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι θα ψηφίσει τα μέτρα, κάποια μέτρα, στην περίπτωση που δεν είναι στο δημοσιονομικό νομοσχέδιο. Έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσει τα δημοσιονομικά μέτρα, μόνο διαρθρωτικές αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις. Τώρα, νομίζω ότι η ΔΕΗ, ανάλογα με το πώς θα είναι η ιδιωτικοποίηση, μπορεί και να είναι, εφόσον έρθει ξεχωριστά ή σε ξεχωριστό άρθρο, από εκείνα που ενδεχομένως ψηφίσει. Να σημειώσουμε στο προηγούμενο θέμα Ράικου και η κυρία Ζαμανίκα, ότι η Ένωση Δικαστών είχε βγάλει χθες και η εισαγγελέα μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λέει τη φράση με την διατυπώνει: αφήστε τους δικαστές να ασκήσουν το έργο τους. Αυτά και από την άλλη μεριά έχουμε μια επίθεση, σκληρή επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου και υπουργού επικρατείας κ. Τζανακόπουλου κατά του κ. Στουρνάρα, το οποίο κατηγορεί ότι μπορεί να έχει χρέος να ασχολείται με τα οικονομία και την οικονομία, όχι όμως και να επεμβαίνει, να διατυπώνει θέσεις πολιτικές. Πολιτικές κρίσεις. Ναι, ναι. Πολιτικές κρίσεις. Και σήμερα έχουμε και την επανεμφάνιση Σιμίτη μετά από πολλά χρόνια. Μάλιστα, λέει, πριν πάμε στον κ. Σιμίτη, ότι θα πρέπει να αποφεύγουν την πολιτικολογία. Και παράλληλα τον κατηγορεί ότι δεν κοιτάζει ποιοι ευθύνονται για την καθυστέρηση της αξιολόγησης και τονίζει ο Τζανακόπουλος ότι δεν φταίει η κυβέρνηση. Επίσης, η αίσθηση, μάλλον η πληροφόρηση, η εκτιμήση είναι ότι με την αποψινή εμφάνιση μετά τις 12 το βράδυ θα έχει στο Σκάι ο κύριος Σιμίτης. Είναι η πρώτη φορά που θα αρχίσει το γυαλί ο Σιμίτης. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες ενέργειες. Τηλεοπτικές. Τηλεοπτικές, ναι. Ναι, μακριά, δεν εμφανιζόταν, δεν ήθελε δημοσιότητα. Για να βγει, λένε μάλιστα από το σποτ που έχει μεταδοθεί, ότι θα ζητάει εκλογές. Ζητήθηκε να σχολιάσει αυτό το θέμα ο κ. Τζανακόπουλος, είπε ότι δεν μπορώ, δεν δω την συνέντευξη.
Και επίσης οι εκτιμήσεις είναι ότι πίσω από αυτές τις ιστορίες, μαζεμένα τα και εκείνη του κ. Σιμίτη και του κ. Στουρνάρα, ότι φαίνεται κάποιοι μαγειρεύουν κάποια εκλογική κυβέρνηση. Και είναι τυχαίο μάλιστα ότι είναι μπαράστη νέων κομμάτων, ακούγεται αυτές τις μέρες. Ο κ. Άρχος Παπαδόπουλος το Σάββατο το απόγευμα στο ξενοδοχείο που είναι στη Συγκρού θα ανακοινώσει, θα γίνει ψηφοφορία για την εκλογή του Γενικού Συμβουλίου και επίσης του γραμματέα του κόμματος. Και την άλλη μέρα επίσης την Παρασκευή, ήδη είναι το Σάββατο, θα ανακοινώσουν τα επόμενα. Είναι, λέει, νέα γενιά, νέα πρόσωπα, δεν έχουν καμία σχέση με πολιτική. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Αλέκος που ηγείται αυτής της ιστορίας, λέει ότι δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή. Επίσης και οι άλλοι τρεις πρώην του Πασόκ, ο κύριος Διαμαντοπούλου, ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Αραγκούσης, φαίνεται κάπου τα βρίσκουν με τον κύριο Σοδράκη, μαέστρος και εδώ είναι ο κύριος Σιμίτης. Όπως επίσης και στο θέμα του Παπαδόπουλου, εγώ θα πω σχεδόν με 90% και για να μου παραπάνω ότι και εκεί είναι πίσω ο κύριος Σιμίτης. Ο οποίος αναζητεί να φτιάχνει κάποιο κόμμα που θα μπορέσει να έχει κάποιους βουλευτές που αν χρειαστούν στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει η κυβέρνηση. Δεν είναι ο κύριος Σιμίτης, πάντα κινείται προγραμματισμένα. Λες και είναι κομπιούτερ από το 81 συνέχεια και βέβαια έχει εξασφαλίσει μια ασυλία από όλες τις μεγάλες εφημερίδες, διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα, όχι και πριν, που είναι, παρόλο που η οκταετία Σιμίτη είναι η πιο διεφθαρμένη και, και τις αποδείξεις έχουμε στον Καροτιαλό. Η μόνη περίπτωση που έχουμε για φυλάκιση πρώην υπουργού είναι του κ. Τσοχατζόπουλου που ήταν υπουργός του και τώρα ο δεύτερος που παραπέμπεται είναι ο κ. Παπαντονίου, επίσης υπουργός του και από τους πιο στενούς κιόλας, όχι όπως ο Τσοχατζόπουλος. Λοιπόν, να δούμε τους καλεσμένους μας. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, δεν χρειάζεται νομίζω περισσότερες συστάσεις, που είναι υπουργός και βουλευτής πάντα Αλφα Αθήνας. Και ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Καλησπέρα σας και σε εσάς, κύριε Υπουργέ. Βλέπω πολλές ανακριτικές, εξεταστικές. Ξαφνικά πώς σκάνει αυτές τις μέρες? Έχετε την αίσθηση ότι δεν υπήρχαν σκάνδαλα τις προηγούμενες περιόδους? Θα ψάξουμε και από το κουτρικού που υπάρχουν. Το θέμα να υπάρχει η διάθεση και να μην είναι απλώς πιστολιά στον αέρα. Εμείς νομίζω αντανακλούμε το δημόσιο αίσθημα που δεν θέλει να μείνει τίποτα στη σκιά. Και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν θα έπρεπε να είναι πουαντιλιστικοί να βλέπουμε ένα-δύο. Θυμάμαι μια γελιογραφία, νομίζω, του Ιωάννου, όταν είχε καταδικαστεί ο Τσοχατζόπουλος, ότι αντί να βρούμε χίλιους ένοπους, βρήκαμε έναν και του ρίξαμε χίλια χρόνια. Πάντα μια μέρα και να κάνουμε μια παρέμβαση. Την πλήγη ώρα μας πήρε ο δικηγόρος πριν μπούμε στο στούντιο του Άγιου Τσοχατζόπουλου. Αύριο είναι μια ακόμη αίτηση για αποφυλάκηση. Και υπάρχει, βέβαια, θα είναι καταθέσει αμάρτυρας ο καρδιολόγος που του έκανε, που ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο του κ. Τσοχατζόπουλου, ότι αν δεν πάρει την αποφυλάκηση, το επόμενο βήμα είναι ο θάνατος. Απλώς σαν ρεπορτάζ το μεταφέρουμε, από εκεί πέρα η ευθύνη μεταφέρεται στους δικαστές. Πάντως, κύριε Υπουργέ, τώρα που ανοίγουν οι προανακριτικές και εξεταστικές, συμπίπτει με το κλείσιμο ή με την προσπάθεια για κλείσιμο της αξιολόγησης. Μπορεί και να είναι σύμπτωση. Αυτά μπορεί που λέω είναι σωστή πληροφορία ότι θα έχουμε υπό... Γενικά η αξιολόγηση θα κλείσει. Μόνο ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχουμε απέναντί μας ένας από τα εξέγοντα στελέχη των Σοσιαλδημοκρατών, τα ονόμασε αδικαιολόγητες και άδικες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Από την άλλη μεριά όμως, κάθε λεπτό που περνάει ουσιαστικά αναχαιτίζει την ανωδική τάση που έχει αποκτήσει η ελληνική οικονομία. Επομένως, πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση. Προσπαθούμε να κλείσει με έναν έντιμο συμβιβασμό. Από την άλλη μεριά, ο συσχετισμός. Νομίζω ότι οι δύο λόγοι για τους οποίους μας εξέλεξαν, ο ένας ήταν να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτή την ορθοδοξία του νεοφιλελευθερισμού που στην Ελλάδα την έχουμε ζήσει σαν μνημόνια. Ο άλλος ήταν πράγματι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος που μια πλευρά του ήταν η πολιτική διαφθορά. Γι' αυτό κατέρευσε και με μεγαλύτερο κρότο το δικό μας πολιτικό σύστημα σε αντίθεση με άλλες χώρες που είχαν και αυτές κρίση αλλά δεν είχαν αυτή την ουσιαστικά εξαφάνιση του παλαιού συστήματος του, αν μην το ονομάσω παλαιοκομματικό, εν πάση περιπτώσει αυτού που προέκυψε μετά τη μεταπολίτευση. Μάλιστα.
Ένα από τα δύσκολα σημεία πάντως που κλείνουν είναι το ασφαλιστικό, στο οποίο είχατε εμπλοκή από την προηγούμενη υπουργική σας θέση. Πάμε για μείωση συντάξεων. Τώρα, αν θα γίνει άμεσα, αν θα γίνει λίγο αργότερα με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, πάντως θεωρούν ότι ανοίξατε το δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση εσείς. Το αντίθετο. Η διαπραγμάτευση αυτή έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πράγμα που αποδεικνύει το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να την ξανανοίξει. Έχω πει πολλές φορές ότι. Για την περικοπή συντάξεων και ακόμη παραπέρα. Από τη... Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έτσι λειτουργεί. Δηλαδή θεωρεί γενικά ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι παραγωγική επένδυση. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι εμείς αυτή τη στάση του και στα ασφαλιστικό και στα θέματα κοινωνικής προστασίας, κυρίως στο εργασιακό, σε αντιευρωπαϊκή. Έξω από το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο. Ως προς το ασφαλιστικό, πάντως η επέμβαση δική μας, η οποία θα είναι ούτως ή άλλως εκεί ανεξαρτήτως από παραμετρικές αλλαγές, δεν ήταν κυρίως στην επέμβαση στο ύψος των συντάξεων. 12 περικοπές είχαν προηγηθεί. Εμείς τι προσπαθήσαμε να κάνουμε? Να καταργήσουμε τις δομικές αιτίες που δημιουργούν ελλείμματα, δηλαδή την αναντιστοιχία εισφορών και συντάξεων, και αυτό επιδιώξαμε να το κάνουμε ενωπιώντας τους κανόνες. Να μην έχει πια κάθε κοινωνική κατηγορία τους δικούς του κανόνες όπως ήθελε το πελατειακό σύστημα της πατρονίας, να έχουμε ενιαίους κανόνες για όλους. Έχω δω το τι έλεγε ο Πρωθυπουργός όταν στις προγραμματικές δηλώσεις του, Φεβρουάριο 2015, καμιά αύξηση ορίων ηλικίας, καμιά μείωση κυρίων και υπερβολικών συντάξεων. Σεβασμό σταθεμενιωμένο από τον νόμο σε δεξιωτικά δικαιώματα. Επαναχωρήσει 13η σύνταξη ως δώρο των Χριστουγέννων. Αξιοποίηση περιουσία ασφαλιστικών ταμείων. Και αντίθετα από όλα αυτά, είδαμε κατάργηση του ΕΦΑΣ, δηλαδή αύξηση του κόστου ασφάλιση, κατάργηση θεμελιωδών δικαιωμάτων που είχαμε μέχρι τότε. Για τον απλό λόγο ότι το πρώτο εξάμεινο τη διακυβέρνησή μα είχαμε προσπαθήσει πράγματι να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική λιτότητα που, όπω είπα, συμπύκνωναν τα μνημόνια, αυτή τη συνταγή συμπυκνωμένου νεοφιλελευθερισμού. Και το παλέψαμε μέχρι τέλο. Αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε αυτό τον οδυνηρό για μας συμβιβασμό του τρίτου μνημονίου, που αν και υπιότερο από τα προηγούμενα μνημόνια, που ουσιαστικά το ίδιο πρόγραμμα λιτότητας και νεοφιλελευθερισμού συνεχίζει. Ακριβώς γιατί η εναλλακτική ήταν μια άτακτη χρεοκοπία. Από εκεί και μετά όμως, γι' αυτό ήθελα να διαφοροποιήσω το ύψος των συντάξεων, για τις οποίες κανείς δεν μπορεί να είναι περήφανος στην Ελλάδα. Με τις και θεσμικές... προχωράνε ακόμα την προσωπική διαφορά κατά ρυθμή, προχωράνε ακόμα. Κοιτάξτε όμως, κύριε Κούρπη, το επιχείρημά μου. Ότι 50 χρόνια δεν μπορούσαν να επέμβουν τα δύο κόμματα του παλαιού δικοματισμού και να θεραπεύσουν τα ελλείμματα. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι του δημόσιου χρέους, αυτό το έχει αποδείξει ο Γιαννίτσης στο βιβλίο του, οφείλεται ακριβώς στην ανισορροπία των εισφορών και των συντάξεων. Αυτό που κάναμε λοιπόν και που αποτελεί τη δική μας σημαντική θεσμική παρέμβαση είναι ότι ενοποιώντας τους κανόνες για όλους, δεν εφαρμόσαμε απλώς μια γενική αρχή της αριστεράς, την αρχή της ισονομίας. Επεβήκαμε στους γενεσιαργούς αιτίες που δημιουργούσαν τα ελλείμματα αυτά. Και επειδή προφανώς δεν χρειάζεται μόνο ισονομία, προβλέψαμε και την εθνική σύνταξη για να υπάρχει μια ισορροπία. Πού θα φτάσουμε όμως, στην Παγκογιάννη, να πάμε στην Παγκογιάννη. Να δώσω μια απάντηση στον κύριο Κατρογκαλό. Άρθρον πρώτον, εκλεγήκατε γιατί τάξατε λαγούς με πετραχίλια. Το Σεπτέμβρη. Και το Σεπτέμβρη τράξατε παράλληλο πρόγραμμα. Και είπατε όλο αυτό το παραμύθι για να φτάσετε σήμερα στην κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Άρθρο δεύτερο, αυτή την ιστορία του νεοφιλελευθερισμού, η οποία είναι μια καραμέλα την οποία λέτε απελπισμένος, το σέβομαι, γιατί και εγώ στη θέση σας απελπισμένη θα ήμουν, αλλά όταν φτάνετε να έχετε 80 δισεκατομμύρια χρεώσει και φεσώσει τον ελληνικό λαό και έχετε πλήρως αφελεινήσει τις τράπεζες, το να φτάνετε και να λέτε ότι δώσατε τη μάχη του πρώτου εξαμήνου, η μάχη αυτή του πρώτου εξαμήνου κατέληξε στο απόλυτο φιάσκο και στο απόλυτο κόστος. Παραλάβατε μια Ελλάδα σε ανάπτυξη, δειλή αλλά σε ανάπτυξη. Παραλάβατε μια Ελλάδα που είχε μειωθεί, είχαν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές. Παραλάβατε μια Ελλάδα που είχε μειωθεί ο ΦΠΑ στην εστίαση. Παραλάβατε μια Ελλάδα που είχε μειωθεί ο φόρος κοινωνικής αλληλεγγύης. Και έξι μήνες μετά
Έχετε φέρατε την Ελλάδα στο αμήν, μας κρατήσατε τρεις μέρες εκτός ευρώ και ήμασταν υποχρεωμένοι να πέσουμε εμείς στη μάχη για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Η συνταγή του μνημονίου δηλαδή ήταν σωστή. Να τελειώσω. Όχι, απλώς κύριε Κατρούκαλε, εγώ με την ίδια ψυχραιμία που σας άκουσα, σας παρακαλώ να μου ακούτε και εσείς, γιατί απλώς... και εγώ έχω αποθέματα τεράστια. Κι εγώ, αλλά λοιπόν, δεν, να μην καταλαβαίνει ο κόσμος μας ακούει. Αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με τις πολιτικές των μνημονίων. Θα σας πω, κανένας δεν συμφωνεί με τις πολιτικές των μνημονίων. Βεβαίως και το ψήφισα και το ψήφισα γιατί εγώ μασκαράς δεν είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν κοιτάζω τον ελληνικό λαό στα μάτια, του λέω την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα ήταν ότι μετά από την κατάσταση που βρισκόταν η Ελλάδα, εάν δεν έπαιρνε εκείνη την ώρα οικονομική βοήθεια, θα χρεοκοπούσε. Mm-hmm. Και εξακολουθώ και το λέω και σήμερα. Οι πολιτικές όμως ήταν ορθές. Κύριε Κατρούγκαλε, ψυχραιμία να τελειώσω. Άρα, φέρατε την Ελλάδα εκεί που τη φέρατε και ξανά υποσχεθήκατε λαγούς με πετραχίλια και φτάσατε στο ασφαλιστικό για το οποίο μιλάτε σήμερα. Να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, να ψηφίσετε ένα νόμο ο οποίος ήταν παντελώς στον αέρα. Ήταν τόσο πολύ στον αέρα, κύριε Κατρούγκαλε, που δεν καταλάβατε ότι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι ζητούν σύνταξη, προέβλεπε ο νόμος σας ένα δείκτη της Ελστάτ, ο οποίος δείκτης αυτός δεν υπήρχε. Και το ανακαλύψετε η κυβέρνησή σας 11 μήνες μετά. Και δεν ρωτήσατε αυτούς τους συνταξιούχους που κάνανε αίτηση για σύνταξη πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, διότι η κυβέρνηση και εσείς προσωπικώς είχατε βάλει ένα δείκτη ο οποίος ήταν ανύπαρκτος, γιατί δεν είχατε μπει στον κόπο να μιλήσετε με την Ελστάτ και να καταλάβετε αν υπάρχει. Το πρόβλημα στο ασφαλιστικό. Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα στο ασφαλιστικό δημιουργήθηκε από ένα παντελώς λάθος νόμο, ο οποίος δεν σεβάστηκε απολύτως καμία αρχή. Άρα μέχρι το 2016 δεν είχαμε πρόβλημα στο ασφαλιστικό. Βεβαίως τεράστιο και εγώ είμαι ένα άνθρωπος, γιατί κύριε Κατρούγκαλε, ξέρετε, επειδή κρίνεται και η προσωπική αξιοπιστία του καθενός, έτσι, εμένα όσο και να ψάξει ο κύριος Κουρής, θα βρει ότι όταν βγήκε ο Γιαννίτσης δεν ήμουνα στους δρόμους, αλλά έλεγα ότι πρέπει να αλλάξει το ασφαλιστικό. Θα βρει ότι οποιοδήποτε κατέθεσε οι δηλώσεις μου ήταν δημόσιες. Δεν ήμουνα εγώ στα πεζοδρόμια τάζοντας 13η σύνταξη, ούτε στα κανάλια λέγοντας ποτέ ότι θα υπάρξει 13η σύνταξη όπως ήσασταν εσείς. Το κόμμα σας γιατί μέλησε το ασφαλιστικό. Άρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Κατά τη γνώμη, πρώτα απ' όλα, τα 40 χρόνια με μέτρο και λίγη σοβαρότητα. Διότι αν γνωρίζατε, επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έγινε η περίφημη αλλαγή του ασφαλιστικού Σιούφα Σουφιά και η οποία δημιούργησε τη μεγάλη άσπρη τρύπα για το ασφαλιστικό το οποίο κράτησε μέχρι τότε. Στο μεταξύ έγιναν χιλιάδες λάθη, αλλά επειδή δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν το κεφάλι τους στον τορβά και οι οποίοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εσείς βγήκατε, εσείς προσωπικώς, βγήκατε στην τηλεόραση και λέγατε στους Έλληνες πολίτες ότι σας διαβεβαιώνω ότι είναι πάγια, έχω εδώ τις δηλώσεις σας, σε περίπτωση που τις αμφισβητήσετε, πάγια η θέση μας ότι δεν υπάρχει μείωση της προσωπικής διαφοράς, δηλαδή δεν θα καταργηθεί. Και ενώ ξέρατε, κύριε Κατρούγκαλε, ή αν δεν το ξέρατε, οφείλετε να το ξέρετε, ότι έχετε οδηγήσει την οικονομία σε τέτοια κατάσταση, όπου οι εισφορές δεν υπάρχουν, όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν εισφορές, όπου κλείνουν επιχειρήσεις. Για να καταλάβω, συμφωνείτε με το αίτημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, άρα να μειωθούν οι προσωπικές διαφορές? Δεν συμφωνώ με κανένα αίτημα. Οδηγήσατε την Ελλάδα με την κατάσταση και τη διακυβέρνησή σας σε μια κατάσταση η οποία σήμερα είναι ανεξέλεγκτη. Και αύριο να την κλείσετε την αξιολόγηση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, και γράψτε με τώρα που σας το λέω, καμία περίπτωση να μπορέσετε να πιάσετε τους στόχους του 2,7%. Και όταν σας το λέω ο κύριος Στουρνάρας, ο κύριος Τζανακόπουλος βγαίνει και βρίζει τον κύριο Στουρνάρα, γιατί το τελευταίο τρίμηνο το περσινό του 16 και το φετινό τρίμηνο, κύριε Κατρούγκαλε, το πρώτο τρίμηνο, είναι μια καταστροφή. Έχει φτάσει η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να μην επιτρέπει το παραμικρό. Το ξέρετε ότι έχει κοπεί το γάλα κατά 17%. 20, το ξέρετε 20. Ότι η κατανάλωση έχει πέσει 30% των σούπερ μάρκετ το τελευταίο τρίμηνο. Αυτή και έρχεστε και περί άλλων φυρβάστε. Το που σας ικανοποίησα. Το νεοφιλελευθερισμό. Κύριε Κατρούγκαλε, είστε ένας νομικός και θα μου επιτρέψετε να πω με όλο το σεβασμό που έχω στους καθηγητές, δεν έχω πολύ μεγάλη, εγώ ξέρετε, είμαι οπαδός του Μπίσμαρκ και δεν έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στους καθηγητές, αλλά εν πάση περιπτώσει σας λέω ότι εσείς που είστε καθηγητής
οικονομολόγος μεν δεν είστε, νομικός όμως ήσασταν, θα έπρεπε ο νόμος αυτός τουλάχιστον να έχει σοβαρές προβλέψεις. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν οφείλεται σε κανένα νεοφιλελευθερισμό, οφείλεται στην απόλυτη ανικανότητα αυτής της κυβέρνησης να προχωρήσει το παραμικρό αναπτυξιακό έργο. Και έχετε φτάσει τις επιχειρήσεις στο αμήν. Ξέρετε ότι 2 επιχειρήσεις στις 10 δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τίποτα. Και 4 στις 10, κύριε Κατρούγκαλε, δεν θα πληρώσουν εισφορές. Στα 2 χρόνια δεν έκανε τίποτα καλό. Και εμένα είναι τίποτα, κύριε Κουρή. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που όταν. Αν συνεχιζόταν η πολιτική που άφησε η Νέα Δημοκρατία. Τη συμφωνή. Θα είχαμε μπει στην ανάπτυξη. Και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος αυτή τη στιγμή να το διαψεύδει. Περάσαμε μία κόλαση 5 χρόνια. Ο λαός αυτός πλήρωσε ένα τίμημα δυσβάστατο. Έχασε 25% του εισοδήματός του. Αυτή τη στιγμή όμως είχαμε φτάσει να πιούμε νερό. Όταν αρχίζουν και μειώνονται οι φορολογίες μετά που αυξήθηκαν, που εγώ εδώ σε εσάς, αν θυμάστε, ήμουν εναντίον της αύξησης φορολογίας, εξακολουθώ και είμαι, και του πετρελαίου κτλ. Είχαν αρχίσει να μειώνονται. Η Ελλάδα είχε μπει στην ανάπτυξη. Γιατί, και περάσαμε την ηρωική φάση Βαρουφάκη. Γιατί δεν κλείσατε την αξιολόγηση. Αυτή η εξεταστική θα γίνει. Δεν κλείσατε την αξιολόγηση. Δεν την κλείσατε την αξιολόγηση. Δεν την κλείσαμε, όχι. Και θα σας πω γιατί την κλείσαμε. Μην κουράζεστε. Μην κουράζεστε. Εκ του αντικειμένου και εξ αποτελέσματος. Ναι, ναι. Εάν με ρωτάτε εμένα εξ αποτελέσματος λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι από την ώρα που εξαγγέλθηκε, διότι αν θυμάστε ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση είχε κηρύξει την απόλυτη επανάσταση, θυμάστε αγανακτισμένοι πράγματα θάματα. Όταν λοιπόν εγινώνουσαν όλα αυτά, ήταν η εποχή που έταζε ο Τσίπρας, τώρα του το παίζανε σήμερα το πρωί, του το έπαιζε ένας συνδικαλιστής της ΔΕΗ, έπαιζε αυτά τα οποία είπε ο Τσίπρας στην Κοζάνη και έλεγε, όταν έλεγε για τη ΔΕΗ και τι θα κάνει και τα λοιπά, και φώναζε ο κόσμος από κάτω και ψήφιζε όλος Τσίπρα, και τώρα πρέπει να πάει ο Σταθάκης να λύσει το πρόβλημα στην Κοζάνη. Και αυτό που λοιπόν, δηλαδή, αυτή η ιστορία. Όταν, πρώτα απ' όλα, η ΔΕΗ δεν είναι θέμα Τρόικα, μην τα μπερδεύουμε. Περιμένετε, θα σας πω. Είναι στο πακέτο. Γιατί εδώ πέρα λέμε ό,τι θέλουμε. Τα ρίχνουμε όλα πάνω στο πακέτο. Και ο κύριος Κατρούγκαλος το ξέρει αυτό, ότι αυτό δεν είναι θέμα Τρόικα. Αυτό είναι η ευρωπαϊκή υποχρέωση, την οποία έχουμε αναλάβει, όπως έχουν αναλάβει όλες οι χώρες. Όταν λοιπόν εκείνη την εποχή είχε πει η Νέα Δημοκρατία για τη μικρή ΔΕΗ, είχαν σηκωθεί όλοι απάνω και αυτό και φωνάζανε και βρίζανε, δεν ξεπουλάμε, κάνουμε ράνουμε. Φτάνουμε τώρα, μετά από τη διαχείριση Τσίπρα. 2,7 δισεκατομμύρια χρωστάει η ΔΕΗ σήμερα. Δεν πληρώνει προμηθευτές. Δεν πληρώνει. Περιμένετε. Τις χρωστάνε 1,2. Μην μπερδεύεσαι. Τα νούμερά μου είναι καλύτερα. Μια δημοκρατία είναι. Λοιπόν, από τα στοιχεία που παρουσίασε την περασμένη Πέμπτη, τις χρωστάνε. Να τελειώσω. Τις χρωστάνε 1,2 δισεκατομμύρια από λογαριασμούς που ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει σήμερα. 2,7 δισεκατομμύρια χρωστάει η ΔΕΗ. Έχει φτάσει η ΔΕΗ να χτυπήσει κόκκινο σήμερα. Κόκκινο. Δεν πληρώνει όμως και ιδιώτες. Μπορεί... Και ιδιώτες, έτσι. Ναι. Και όχι οι καταναλωτές. Οι ιδιώτες που παίρνουν ρεύμα από τη ΔΕΗ. Μα δεν πληρώνει γενικώς. Ακούστε, κύριε Κουρή, κάποτε είχε βγει ο κύριος Τσίπρας και είχε πει το περίφημο. Το θυμάμαι εγώ γιατί καθόμουν και τον έβλεπα στην τηλεόραση. Γιατί είναι συμπαθής, νέος, καλός ομιλητής κτλ. Να πω και... κάτι καλό έχει. Ναι, παιδί μου, ναι, συμπαθής είναι. Συμπαθής. Είναι κατά τη γνώμη μου ο μεγαλύτερος ψεύτης στην Ιφίλιο. Αλλά είναι συμπαθής ψεύτης. Υπάρχουν αντιπαθείς ψεύτες και υπάρχουν συμπαθείς. Αυτός είναι συμπαθής ψεύτης. Είναι ένα από τα ιδιώματα του. Σήμερα πλέον, επειδή το ψεύτης έχει γίνει στην Ιταλία, τον είχαν με μία κόκκινη μύτη σαν τον Πινόκιο. Του είχαν βάλει την κόκκινη μύτη. Τέλος πάντων, επί της ουσίας. Όταν είχε βγει και είχε πει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο επόμενος πρωθυπουργός χώρας, ότι εγώ δεν πληρώνω τον ένφια. Σας διαβεβαιώ, μου είχε πέσει το ποτήρι. Λέω, κάπου ζούμε σε άλλο πλανήτη. Αυτό το δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω τα διόδια, θυμάστε το αυτά. Δεν πληρώνω τον ένφια, δεν πληρώνω το άλλο, πάρτα τώρα. Τώρα πλέον έχει μπει σε μια λογική και το αποτέλεσμα σήμερα είναι τραγικό. Και να κλείσει αύριο η αξιολόγηση, το αν θα γίνει ρόμπα η κυβέρνηση, πολύ λίγο με ενδιαφέρει. Εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι οι στόχοι
για το 2,7 ανάπτυξη. Με την ύφεση του εξαμήνου δεν μπορούν να καλυφθούν και άρα δεν θα είμαστε μέσα στο πρόγραμμα. Και οι κύριοι περί, άλλων τυρβα... περί άλλα τυρβάζουν. Λοιπόν, τα πράγματα είναι λάθος. Απλά. Κύριε, μισό λεπτά, κύριε, μια μικρή απάντηση για το πρόγραμμα. Εκτός αν μπορείτε να... Μπορώ να είμαι πολύ σύντομος. Οι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα, αυτό είναι σαφές. Και αυτό που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να κάνει είναι να το εμφανίσει αυτό σαν συνέπεια των τελευταίων δύο χρόνων. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι η πολιτική που εφαρμόζεται από το 2010 έως σήμερα είναι πρακτικά αυτή που έχει επιβληθεί από τα μνημόνια, τις πολιτικές σας λιτότητες και του νεοφιλελευθερισμού. Έρχεται το νεοφιλελεύθερο τώρα. Να σας πω το εξής πολύ χαρακτηριστικό που το λέει ο Γιαννίτσης, ακριβώς κάποιος που δεν είναι στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Για το ασφαλιστικό. Όταν η κυβέρνηση Σαμαρά ήταν στην εξουσία, το έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων ήταν 6% του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος. Το έφτασε στο 9% όταν μας παρέδωσε. Ουσιαστικά δηλαδή το μεγάλωσε κατά 50%. Και αυτό έχοντας κάνει 12 περικοπές συντάξεις. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή γιατί έχει αυτή την υπαρξιακή κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρώπη όλη έχει γιατί ανάπτυξη εκτός άνθρωπος... από εμάς, κύριε Κατρούγκαλε. Ναι. Δεν μου απαντάτε θα τα συγκεκριμένα απολύτως, που σας αφορούν. Θα σας απαντήσω απολύτως. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη υπάρχει διάχυτη αίσθηση ότι είμαστε η πρώτη γενιά Ευρωπαίων, των οποίων τα παιδιά θα ζουν χειρότερα από εμάς. Αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός. Ούτε ένα αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Βλέπουμε ότι άλλες πολιτικές, ας πάμε τις πολιτικές Ομπάμα, επεκτατικές, απέδωσαν με την αύξηση των κατώτων μισθών, με την κοινωνική πολιτική. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής πολύ απλό. Θέλουμε μια κοινωνική Ελλάδα σε μια κοινωνική Ευρώπη και προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να μην εφαρμόζουμε αυτές τις ξεκάθαρα αποτυχημένες πολιτικές που διαλύουν τη μεσαία τάξη, υποβαθμίζουν τις κοινωνικές παροχές και ειδικά στην Ελλάδα μας κάνουν ουσιαστικά υποχείριο ενός μη ευρωπαϊκού οργανισμού. Κύριε Κατρούγκαλε, σας ακούει ο κόσμος. Του λέτε για κοινωνική Ελλάδα σε κοινωνική Ευρώπη και έχετε κάνει αυτά που έχετε κάνει. Δεν νιώθετε την ανάγκη να υπερασπιστείτε την πολιτική σας. Το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Πέστε μια κουβέντα. Μα είσαστε κατηγορούμενος, κύριε Κατρούγκαλε, το καταλάβατε. Κατηγορούμενοι είστε εσείς. Εσείς είσαστε κατηγορούμενος. Υπερασπίζεστε αυτή την πολιτική που εγώ τη θεωρώ διαλυτική. Μα την υπερασπιστώ. Εγώ δεν υπερασπίζομαι τίποτα. Κάνω κριτική σε εσάς. Εσείς και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Βάλτε μας όσο επίθετα θέλετε. Από αυτούς που υπερασπίζεστε αυτές τις πολιτικές. Εσείς είστε ψεύτες και είστε ακόμα σήμερα ψεύτες. Σήμερα. Σας λέω λοιπόν πέστε ότι... μας μια αλήθεια. Είναι δυνατόν να λέτε αυτά τα πράγματα και να θεωρείτε ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο? Δηλαδή η νοικοκυρά η οποία με ακούει σήμερα και έχει κόψει το 30% από τα λεφτά που δίνει στο σούπερ μάρκετ, μπορείτε να τις λέτε περί κοινωνικής Ευρώπης? Όταν όλη η Ευρώπη είναι σε ανάπτυξη και εμείς είμαστε σε ύφεση. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Για πέστε μου, ποια χώρα είναι σαν και εμάς? Πείτε μου μια χώρα που να είναι ευχαριστημένοι οι πολίτες της. Πείτε μου μια χώρα που οι πολίτες της να είναι ευχαριστημένοι από τις πολιτικές που εφαρμόζουν. Κύριε Κατρούγκαλε, αφήστε αυτά. Έτσι. Λοιπόν, είναι όλη η Ευρώπη σε ανάπτυξη και εμείς είμαστε σε ύφεση? Ναι, και εμείς θα ήμασταν σε ανάπτυξη αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είχε προσπαθήσει να επιβάλλει αυτές τις πολιτικές. Θα ήμασταν αν είχαμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Με εσάς καταλήξαμε στην ύφεση. Είναι πολύ απλό. Εσάς ο κώδικας ο εργατικός του Πινοσέτη δεν σας ενοχλεί. Σας αρέσει. Έχω ακούσει τον κύριο Βρούτση να το λέει ότι είναι ιδεολειψία το ότι παλεύει η κυβέρνηση αυτή για να, για να διατηρηθεί το δικαίωμα στην απεργία. Με 1,2 εκατομμύρια ανέργους μιλάτε αυτά για αυτά. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Κατρούγκαλε? Η ανεργία όταν την παραλάβαμε ήταν 3 μονάδες περισσότερες από αυτές που είναι τώρα. Ναι, ναι. Και έχετε δει πώς ανεβαίνουν οι δείκτες στο τελευταίο εξάμηνο, κύριε Κατρούγκαλε? Κύριε Βακογιάννη, προσπαθείτε να πείσετε τον κόσμο ότι η κρίση δημιουργήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια. Ενώ η αλήθεια είναι ότι η αιτία της κρίσης ανάγεται στην Ελλάδα. Τα 2 τελευταία χρόνια χάρη στην αποτυχημένη και ψεύτικη πολιτική σας. Να είμαστε σαφείς. Γιατί είχαμε κρίση στην Ευρώπη? Γιατί είχαμε μια γενικευμένη κρίση του καπιταλισμού από το 8. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε εντονότερα αυτή την κρίση? Λόγω της ανισορροπίας της Ευρωζώνης. Γιατί στην Ελλάδα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα από όλη την άλλη Ευρωζώνη? Ακριβώς γιατί το παλιό πολιτικό σύστημα της διαπλοκής, των εισφορώντων, των οικονομικών και των πολιτικών δεν είχε φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο τέτοιο που να μπορέσει να αντέξει. Κύριε Κατρούγκαλε, άρα δεν χρειάζεται να απολογηθείτε. Δεν χρειάζεται να απολογηθείτε μόνο για τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά και για τα προηγούμενα. Αυτό το απαντήσω γιατί είναι προσωπικό. Αυτό το απαντήσω γιατί είναι προσωπικό. Αυτό το απαντήσω γιατί είναι προσωπικό. Να απαντήσω για το δίκτυο. Στο πλαίσιο λοιπόν των κανόνων, των ενιαίων που εφαρμόζονται για όλους, τι είπαμε? Ότι στο μέλλον η σύνταξη θα βγαίνει με υπολογισμό του πραγματικού μας εισοδήματος στη διάρκεια όλης της ζωής μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλα τα κράτη
Και επειδή έτσι επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αναλογιστική Επιστήμη, έχουν ένα δείκτη. Το δείκτη ορίμασης των μισθών. Γιατί επιλέξαμε αυτό το δείκτη και όχι. Υπάρχει ο δείκτης αυτός. Φυσικά. Μισό λεπτά. Αφού η Ελστάτ το λέει ότι δεν υπάρχει. Μισό λεπτάκι. Αυτός ο δείκτης. Λέει, αυτός ο δείκτης εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και προσπαθήσαμε να τον εφαρμόσουμε αυτόν και όχι το δείκτη τιμών καταναλωτών γιατί θα προστάτευε τις συντάξεις με καλύτερο τρόπο. Η Ελστάτ μας είπε μετά από συζητήσεις 10 μηνών και χωρίς να μας το έχει πει όταν καταρτιζόταν ο νόμος, ότι με βάση τα στοιχεία που έχει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να καταρτήσει τέτοιο δείκτη. Δεν το έχει αυτή τη μεθοδολογία. Για αυτό μετά τον λόγο, από λοιπόν, 10 μήνες, λοιπόν, ανακάλυψε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει σύνταξη. Όχι, ακούστε, το φαντάζεστε. Μιλάτε ψέματα. Εγώ τουλάχιστον θα είχα κοκκινήσει. Αφήστε να ακουστεί η αλήθεια. Ακριβώς για αυτό τον λόγο λοιπόν η τροπολογία. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει σύνταξη. Δεν ξέρετε γιατί μιλάτε. Η τροπολογία λοιπόν η οποία κατέθεθηκε ακριβώς για να αντιμετωπίσει την αδυναμία της Ελστάτ λέει. Ότι για τα δύο επόμενα χρόνια θα εφαρμοστεί για να υπολογίσουμε την ορίμανση των μισθών που χρειάζεται για τον υπολογισμό των συντάξεων, το δείκτη τιμών καταναλωτή. Και μετά από δύο χρόνια η Ελστάτ θα είναι σε θέση, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που όλες οι άλλες στατιστικές αρχές της Ευρώπης εφαρμόζουν, να εφαρμόσει τον αρχικό τύπο που είναι καλύτερος για τις συντάξεις. Αφού ολοκλήρωσε τώρα πρέπει να πάω σε δεύτερη. Πότε έπαιρνα σύνταξη οριστική πριν από ένα χρόνο. Ένας πήρε σύνταξη. Έπαιρνε έστω ένας, κυρία Μπακογιάννη, έπαιρνε έστω ένας, κυρία Μπακογιάννη, οριστική σύνταξη που περάσει 12 μήνες επί κύριο Βρούτσι. Ένας έπαιρνε στο παρελθόν. Εσάς πήρε ένας άνθρωπος αφού λύσατε το ασφαλιστικό. Θα πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Λοιπόν, σας πληροφορώ, δεν πήρε κανένας. Ούτε στο παρελθόν. Συγγνώμη που έχετε ζητήσει για τα 40 χρόνια διακυβέρνησης. Σύντομο διάλειμμα και ξαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά. Είναι το μόνιμο που τώρα...